την κυβέρνηση. Περισσότερα από την Νατάσα Γιάννου που είναι μαζί μας. Νατάσα, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Λουκά. Αύριο, αμέσως μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, θα έχουμε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις όσο αφορά τον τρίτο γύρο αδειοδότησης για τα οικόπεδα 6, 8 και 10. Όπως προφορούμαστε, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρύπης ολοκλήρωσε τις συζητήσεις, διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες Κολοσσούς που υπέβαλαν αιτήσεις. Υπενθυμίζουμε για το τεμάχιο 8N και ExxonMobil Qatar Petroleum για το 10 και για το τεμάχιο 6 που αφισβητείται από Τουρκία, η κοινοπραξία Eni Total. Εδώ να επισημάνουμε ακόμη κάτι πολύ σημαντικό. Οι εταιρείες μέσα από τα συμβόλια που θα υπογράψουν και έχουν υπογράψει με Κυπριακή Δημοκρατία ορίζουν και το πότε θα βάλουν τρυπάνι. Να πούμε πως η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει τις αφισβητήσεις στην ΑΟΣ και κυρίως για το οικόπεδο 1 που μέρος του το έχει δεσμεύσει μέσα από την Ναύτεξ που εξέδωσε. Οι αυριανές ανακοινώσεις ανοίγουν ένα νέο κύκλο ερευνητικών γεωτρήσεων για φυσικό αέριο και πετρέλαιο που θα κρατήσουν 7 χρόνια. Αλλάζουν για τα καλά όμως, Λουκά, τον ενεργειακό χάρτη της Κύπρου, αφού όπως προφορούμαστε οι τουρκικές προκλήσεις δεν επηρέασαν καθόλου το ενδιαφέρον των εταιριών αυτών των μεγάλων κολοσσών. Εδώ να πούμε ακόμη πως έχουμε εξελίξεις και για τον EastMed, τον αγωγό. Θα έχουμε λοιπόν, Λουκά, στις 3 Απριλίου στο Ισραήλ τετραμερή σύνοδο Υπουργών Ενέργειας Κύπρου-Ελλάδος με τη συμμετοχή και της Ιταλίας. Προχωράμε λοιπόν κανονικά. Να σας ευχαριστήσουμε.